η περίπτωση, η υπόθεση ΦΠΑ για τον κλάδο της εστίασης ήταν πάντα ένα πολύ σημαντικό θέμα ενασχόληση του Σωματείου με την λογική του ότι μέσα σε 3 χρόνια αποσταθεροποιήθηκε 5 φορές. Η άνοδος του 23% έφερε σοβαρότατα προβλήματα στον κλάδο με την λογική της προσπάθειας βιωσιμότητας των επιχειρήσεων εν μέσω κρίσης, αλλά και με την λογική του ότι όλα αυτά έπρεπε να συγκρατηθούν, να μην περάσουν στην τιμή σαν άνοδος. Τώρα, όσον αφορά την πτώση, ένα απλό γεγονός, πολύ απλό, τόσο απλό που δεν θα μπορούσε να είναι, της μείωσης του ΦΠΑ, έγινε τελικά η μεγάλη ενασχόληση όλου του κλάδου και των συναδέλφων με γραφειοκρατικά καθαρά εφαρμογή μιας μείωσης 10%. Δεν έπρεπε να πάει τόσο βαθιά, δεν έπρεπε να γίνει τόσο δύσκολο. Εδώ φτάσαμε στο σημείο να ασχοληθεί ο Πρωθυπουργός με τη μείωση του ΦΠΑ, που κατ' εμέ τουλάχιστον όπως έχουμε μιλήσει με τον συναδέλφο, αν υπήρχε περίπτωση που υπήρχε περίπτωση να βγει ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει και να κάνει ένα διάτοιμα, θα το μείωσε το 5%. Τότε θα έχει και νόημα η εμφάνισή του. Παρ' όλα αυτά είναι καλοδεχόμενο. Δεν είναι μεγάλη διαφορά μια πτώση του ΦΠΑ κατά 10 μονάδες. Είναι μεγάλη διαφορά σε σχέση με την μεγάλη διαφορά της ανόδου που ήταν πριν 2 χρόνια. Αυτό ήταν και το μεγάλο μας πρόβλημα. Γιατί? Διότι τότε σχεδόν το 99% του κλάδου απερώφησε όλη αυτή την άνοδο. Και την απερώφησε γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να εφαρμοστεί στην πραγματικότητα, γιατί ο κόσμος δεν είχε τη δυνατότητα να εφαρμοστεί. Παρ' όλα αυτά όμως, ήρθαμε σήμερα στο διατάφτα, προσπαθώντας να ακολουθήσουμε αυτή τη γραφειοκρατία, αυτό το δύσκολο, ας το πω έτσι, κομμάτι της εφαρμογής, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι. Τι σημαίνει προσπαθούμε να το ακολουθήσουμε? Σημαίνει ότι η ενημέρωση των μελών ως προς το πού και σε ποια προϊόντα εφαρμόζεται είναι συνεχής, τα τηλέφωνα χτυπάνε συνεχεία. Γιατί βρέθηκε η δύσκολη, ας το πούμε έτσι, σε στιγμή εφαρμογής, του να ενημερώσει το προσωπικό, αν θα πάρει ο πελάτης κάτι από την παραγγελία που θα δώσει για να φύγει, ή θα το πάρει και θα καθίσει στο τραπέζι. Εκεί η ενημέρωση πρέπει να είναι συνεχής και πρέπει να είμαστε εμείς από πάνω, τουλάχιστον οι ιδιοκτήτες. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω ότι. Τώρα, δηλαδή, συγγνώμη, ισχύει αυτό το πράγμα ότι αν ο πελάτης παραγγείλει κάτι στην παρέα του και αν πει φεύγοντας ότι φέρει και μία πορτοκαλάδα να την πάρω μαζί μου, ότι εκεί πρέπει να την πληρώσει με 23%. Ναι, ισχύει. Και εν μέρη. Είναι ένα γραφειοκρατικό θέμα και έτσι ισχύει. Η κοινοτική οδηγία έχει αυτή την εφαρμογή. Διότι θεωρείται εμπορική δραστηριότητα εκείνη τη στιγμή. Και εφόσον υπάρχει εμπορική σχέση στην πώληση, δεν μπορεί να διαφέρει από αυτό το σούπερ μάρκετ ή από αυτό το περιπτέρω ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί λοιπόν τι θα έπρεπε να κάνουν? Να μειώσουν και αυτά στα 13 όλα και στο σούπερ μάρκετ. Αλλά επειδή είναι καλοκαίρι και είναι μεγάλη κατανάλωση, η κουτοπολιά λέει θα χάσουμε τώρα έσοδα από εκεί. Ενώ ουσιαστικά θα κέρδιζαν. Παρ' όλα αυτά όμως λέμε στα μέλη ότι ναι, όταν θα το πάρει κανείς το χέρι για να φύγει, θα πρέπει να κοπεί στο συντελεστή 23%. Ή να τον βάζετε να πίνει μια γουλιά πριν φύγει από το τέλος. Και γουλιά να πιει από τη στιγμή που δεν έχει παροχή υπηρεσιών, δεν μπορεί να το δώσει. Θα πρέπει η απόδειξη που κρατάει στο χέρι του να είναι 23%. Δηλαδή, κύριε Ντούση, εγώ πάω σε μια καφετέρια και ζητάω να πάρω σε πλαστικό τον καφέ μου, γιατί μπορεί να μου τύχει δουλειά και να φύγω. Τι πρέπει να κάνει εκεί? Ο καφές δεν είναι 23. Ωραία. Τι λεμονάδα. Έτσι ακριβώς. Εκεί θα πρέπει να πληρώσει με 23% την επιβάρηση του ΦΠΑ. Από ποια στιγμή, μόλις φύγω, δηλαδή αν εγώ ξεκινήσω από την Μπιόρκη, με παίρνω τηλέφωνο και πρέπει να φύγω. Πρέπει να με σταματήσει ο σερβιτόρος στη μέση του δρόμου, να μου πει όπα, τώρα πρέπει να πληρώσει και ένα 10% παραπάνω. Δυστυχώς έτσι πρέπει να γίνει, αλλά εμείς δεν το κάνουμε. Να δεν γίνεται αυτό. Και δεν θα το κάνουμε ποτέ. Και εν πάση περιπτώσει τελικά πάλι εις βάρος μας θα είναι αυτή η επιβάρηση. Και θα την υποστούμε. Ναι, αλλά υπάρχει και το άλλο. Ότι όταν σου σερβίρουν τη λεμονάδα στο μαγαζί, δεν την πληρώνεις 80 λεπτά, 90, 1 ευρώ όσο κάνεις στο σούπερ μάρκετ. Την πληρώνεις με μια διαφορετική τιμή. Ναι, και αυτή η διαφορετική τιμή έρχεται η δίκλειος και λέει ότι συνίσταται παροχή υπηρεσιών. Ναι, έτσι είναι. Γιατί έτσι υπάρχει υπηρεσία και στο σερβίρισμα και στην υποδοχή και στο τραπέζι και στην άλλη. Και καλύπτεται αυτή η διαφορά του 10% άνετα σε σχέση με το σούπερ μάρκετ. Βέβαια καλύπτεται, αλλά δεν ξέρω για ποιου λόγου το κάνω. Θεωρώ ότι. Και δεν θέλω να είμαι κακόπιστο. Θεωρώ ότι το κάνανε γιατί η οδηγία η κοινοτική του παραπλάνησε. Δεν θέλω να πιστεύω ότι θέλουν να το κάνουν για να δυσκολέψουν εμά ή να δυσκολέψουν τον κόσμο.
Ίσως όμως το αντιληφθούν και το διορθώσουν. Για μην έρθουν προεκπλήξεως όσοι πάνε σε ένα μαγαζί για να καταναλώσουν μια λεμονάδα και να την πάνε και να φύγουν αν τύχει τίποτα. Μήπως βρουν ένα μπελάκι όλες οι πελάτες, γιατί αυτό είναι το όχι, όχι, όχι. Δεν, έχω... δεν υπάρχει ο πελάτης δεν έχει καμία ευθύνη. Ο πελάτης δεν έχει καμία ευθύνη ούτε να τσεκάρει την απόδειξη πρέπει να έχει ευθύνη ούτε τίποτα. Αν την ευθύνη την έχει ο επιχειρηματίας, την έχουμε εμείς και θα κόψουμε την απόδειξη με 23% όταν θα φύγει με 13% θα καθίσει. Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο γίνει παραδρομής κάποια διαφοροποίηση, πιστεύω ότι οποιοδήποτε στους ελληνικούς δεν θα έχει τώρα σημαντικό η διαφορά του ΦΠΑ στην απόδοση της απόδειξης σε ένα αναψηφικό δεν έχει σημασία. Αν όμως πάει να πρέπει να λέτε στον πελάτη ότι σε παρακαλώ μη φύγεις με το αναψηφικό από το μαγαζί μου για να βρούμε κανένα πελά. Να πάμε λίγο και σε άλλο το θέμα. Υπάρχει αυτό το γαλάζιο έντυπο που βρίσκεται δίπλα σας. Και βέβαια ακούσαμε ότι υπήρχαν απατεώνες, γιατί απατεώνες μιλάμε πλέον, που πουλάγανε αυτό το έντυπο έναντι του τιμήματος των 50 ευρώ. Κοροϊδεύοντας ανθρώπους που θέλουν να μειώσουν τις τιμές κατά 10% και πουλώντας αυτό το έντυπο. Τι γίνεται λοιπόν, ποιες είναι οι προδιαγραφές για να πάρει κάποιος αυτό το έντυπο να το κολλήσει στο κατάστημά του και αν έχει κάποιο κόστος. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινώ με αυτό, δεν έχει κανένα κόστος. Είναι δωρεάν και η οποιαδήποτε επιβάρηση είναι εκτός νόμου και σε όλη. Το σωματείο ή οποιοδήποτε φορέας σε άλλη περιοχή διανύει τα σήματα αυτά, έχει την αξιοδότηση από την Ομοσπονδία και τη Συνομοσπονδία, έχει λάβει τα σήματα αυτά, τα έχει χρεωθεί σαν παραλαβή, είναι αριθμημένα, με μοναδικό αριθμό, δεν έχουν δεύτερο χέρι, δεν υπάρχει διπλότυπο και αυτά μπορεί να τα προμηθευτεί κανείς μόνο από το σωματείο, μόνο από το ΣΕΛΙ στην προηγούμενη περίπτωση του νομού κορυφαίας και εφόσον για να το ξαναδιευκρινίσουμε. Προσκομίσει ένα αντίγραφο ή έναν κατάλογο παλαιάς εφαρμογής τιμών με 23%. Ένα αντίγραφο ή ένα κατάλογο με τις τιμές μειωμένες, νέο κατάλογο κατά 3/4 των προϊόντων. Τα 3/4 των προϊόντων προϋπόθεση είναι να έχουν μειωμένη τιμή. Κατά 10% κατά πόσο πρέπει να είναι. 10%, όχι 10%, δεν είναι 10%. Πρέπει. Είναι ουσιαστικά 8,1. Πρέπει να γίνει αποφορολόγηση της τιμής από το 23% και στο ποσό που θα προκύψει να προσθεθεί το ΦΠΑ 13%. Άρα ουσιαστικά θα είναι η διαφορά της τιμής του παλαιού καταλόγου με το καινούργιο 8,1. Εμείς όμως παρόλα αυτά έχουμε την υποχρέωση να μειώσουμε μίνιμουμ 5%. Δεν μπορούμε να μειώσουμε λιγότερο. Άρα από 5% έως 8,1 ή έως 50% που έχω κάνει εγώ στο μαγαζί μου, μπορεί να γίνει από το οποιοδήποτε. Δηλαδή να μειωθεί πάνω από 5% ακριβώς. Από την τιμή προ της μείωσης. Ακριβώς. Και κατά τα 3/4 του καταλόγου. Δηλαδή ένα προϊόν το οποίο το ποσό του κόστος κτίσης δεν επιτρέπει μείωση τιμής, έχει το περιθώριο να το εντάξει στο 1/3. Στο 1/4 που δεν είχα βιώσει. Άλλη μια ερώτηση. Στην τιμή που αγοράζετε, υπήρξε κάποια μείωση? Όχι. Και αυτό θα ήταν η επόμενη επισήμασή μου. Έχουμε σοβαρότατα προβλήματα στις προμήθειες των υλικών και στον προϊόντων. Γιατί μαθαίνουμε από συναδέλφους σας ότι έχουν αυξηθεί όλα στην τιμή που αγοράζετε. Ότι φορολογήσετε στην τιμή που αγοράζετε με 23%. Ακριβώς. Βέβαια, όχι σε όλα τα προϊόντα. Υπήρχαν τα προϊόντα. Μια πλειοψηφία προϊόντων που αγοράζουμε εμείς που είναι με 13. Αυτή η διαφορά όμως δημιουργεί και σε εμάς πρόβλημα κόστος. Το πρόβλημα κόστος έχει να κάνει με το ότι εμείς πουλάμε κομμάτι-κομμάτι και όταν αγοράζεις με 13% το σύνολο και πουλάς κομμάτι-κομμάτι με 23%, το κόστος ανεβαίνει πολύ. Παρ' όλα αυτά όμως θέλω να επισημάνω ότι δεν έχουμε δυνατότητες να μειώσουμε τις τιμές πολύ περισσότερο από αυτές που πράγματι έως τώρα είχαμε. Γιατί το κόστος κτίσης και το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης είναι πάρα πολύ μεγάλο. Για παράδειγμα, δεν θα πω περισσότερα πράγματα, βέβαια και για τον υπόλοιπο κόσμο είναι. Μόλις πριν λίγες ημέρες αυξήθηκε κατά 18 ευρώ η εισφορά στην ΔΕΗ. Έχουμε συνεχίσει αυξήσεις σε όσον αφορά τα λειτουργικά κόστη με την μόνιμη αύξηση των φόρων
και τις βάρεσες μετά τους φόρους και την πνεύμα του ΣΥΟ και λοιπόν. Ναι, όλα. Να σας πούμε ότι μειώθηκαν τα μεροκάματα που δίνονται στους υπάλληλους. Κάνετε λάθος. Και ξέρετε γιατί κάνετε λάθος. Δεν λέω εσάς προσωπικά, έτσι. Κάνει λάθος οποιοδήποτε ισχύει αυτό, διότι εμείς δεν έχουμε μειώσει τη μισθοδοσία στο προσωπικό, διότι είναι συνεργάτες μας, είναι πάρα πολλά χρόνια. Ξέρουμε ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν. Ξέρουμε ότι αν δεν κυρωθούν, δεν αμυθούν με το ανάλογο ποσό, θα έχουν προβλήματα στο σπίτι, θα έχουν προβλήματα επιβίωση και δεν θα έχουν και για δουλειά. Και θα είναι και η ποιότητα των υπηρεσιών πεσμένη. Γιατί αλλιώς είναι ένας ικανοποιημένος εργαζόμενος και αλλιώς είναι ειδικά σε δουλειές σαν τη δική σας, που έχει άμεση σχέση με τον πελάτη, η ποιότητα των υπηρεσιών. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά παρόλα αυτά θέλω να συγχαρώ πάρα πολλούς από τους εργαζόμενους της επιχείρησης μας, διότι δίνουν τον εαυτό τους, δίνουν την ψυχή τους για να διατηρήσουν την επιχείρηση ζωντανή και ίσως κάποιοι από αυτούς να ανταμείβονται καλύτερα και προκαλούν με θεμητό και σωστό τρόπο και την ανταπόδοση από τους πελάτες. Και έχουν το φιλοδόρημα το οποίο ενισχύει και το μεροκάματο τους. Εμείς όμως δεν έχουμε μειώσεις. Και δεν έχουμε μειώσεις γιατί έχουμε σοβαρό κόστος ασφαλιστικών εισφορών. Ακόμη δεν υπάρχει καμία παρέμβαση. Άρα είναι ένα από τα αιτήματά μας είναι και αυτό. Έχουμε σοβαρό κόστος ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ. Που ναι, δεν μπορούσαμε και είχαμε τη δυνατότητα να μειώσουμε κατά μία κλίμακα ή δύο, αλλά από εκεί μετά δημιουργείται πρόβλημα. Και τη σύνταξη. Ακριβώς. Για τις εισφορές που είχαμε δώσει τόσα χρόνια. Και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά πρέπει να περάσουν επίσης από την επιχείρηση με την λογική των ημερομηνιών. Την τάδε ημερομηνία πρέπει να το δώσεις. Δεν το έδωσες, έχεις πρόστιμο. Αυτό σε εμάς είναι μέγενη. Μας πνίγει και μας βάζει σε μια διαδικασία συνεχώς δανεισμού και δεν έχουμε πλέον άλλες πηγές δανεισμού.